Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε 10 μέρες από σήμερα θα κληθείτε να επιλέξετε τους δημοτικούς άρχοντες που για τα επόμενα 4 χρόνια θα έχουν την ευθύνη της διοίκησης των Δήμων που διαμένουν. Σήμερα, παρότι η τηλεόραση Νότος είναι παγκρίτιας εμβέλειας, θα μιλήσουμε για το Ηράκλειο. Θα μιλήσουμε για το Ηράκλειο γιατί μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας ο νυν Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Βασίλης Λαμπρινός, και που διεκδικεί και την επόμενη τετραετία. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρινέ. Καλησπέρα, Δήμαρχέ μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, θα μιλήσουμε απλά και κατανοητά. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, ούτε έχω εισαγγελική διάθεση ή ανακριτική διάθεση απόψε μαζί σας. Έχω περπατήσει χρόνια στην πόλη αυτή, γνωρίζω κάθε κομμάτι της, κάθε γειτονιά της, έχω ζήσει όσο λίγη τη ζωή της και παραπάνω και μπορώ να γνωρίζω τι θέλει ή τι ζητά ο κάθε δημότης στην πόλη. Με αυτή λοιπόν τη λογική και όχι την ανακριτική του δημοσιογράφου, θέλω να κουβεντιάσουμε απόψε. Να μου πείτε μερικά πράγματα από αυτά που είχατε υποσχεθεί ή από αυτά που κάνατε και το βασικότερο, να δω στα 5 χρόνια αυτά που πέρασαν, αυτά που μου είχατε πει εδώ ένα βράδυ τον Απρίλιο του 2014, τα κάνατε. Γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσω ανάποδα απόψε την κουβέντα μας. Θα σας δείξω 1,5 λεπτό πλάνα από μια συζήτηση που κάναμε οι δυο μας στο ίδιο σκηνικό με το λιμάνι του Ηρακλείου, μόνο που ίσως έχουμε αλλάξει λίγο παραπάνω στα 5-7 χρόνια οι δυο μας μεταξύ μας. Νομίζω λίγα άσπρα μαλλιά παραπάνω. Ας δούμε λοιπόν τι μου είχατε πει τότε. Ένα πρόγραμμα έχουμε και αυτό εξηγούμε στους ανθρώπους. Τους λέμε τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και κυρίως τους ζητάμε να μετέχουν. Εάν δεν σηκωθούν, κύριε Χιντηράκη, επάνω οι άνθρωποι και δεν πάρουν το Δήμο στα χέρια τους, δεν θα κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι μία όψη των πραγμάτων. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι εθελοντές, που δουλεύουν για τους υπόλοιπους, που βοηθούν τους υπόλοιπους, που δεν μιλάνε για τον εαυτό τους ποτέ και που η δραστηριότητά τους είναι πάρα πολύ σημαντική σήμερα. Αν δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, τα 5 επόμενα χρόνια είναι κρίσιμα. Κρίσιμα. Εάν δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν το βλέπετε. Έχω πει ότι από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να αλλάξουμε όλοι μας. Πρέπει να αλλάξουμε. Αν δεν αλλάξουμε όλοι, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα μου πείτε πώς θα αλλάξουμε τώρα. Άλλος εδώ είναι 50 χρονών, 60 και έχει μάθει. Συνήθειες 30 και 50 ετών. Ναι. Πρέπει να αλλάξουμε, κύριε Χιντηράκη. Πρέπει να αλλάξουμε. Και ο Δήμος και οι πολίτες. Ναι. Πρέπει ο Δήμος να εμπνεύσει τους πολίτες. Να αναπτύσσει την εμπιστοσύνη τους και πάλι. Ή να οργανώσουμε εκθέσεις. Ή να ακόμη περισσότερο να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν. Να έχουμε πολιτισμό, ντόπιο πολιτισμό. Αυτό να αναδείξουμε. Από τώρα το λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε. Αν δεν αλλάξουμε, δεν γίνεται τίποτε. Πώς αλλιώς να το πούμε δηλαδή. Θέλω να καταγράψουμε πρώτα τις ανάγκες. Όπως θα κάνουμε και στην Ήπεθρο που σας είπα προηγουμένως στην ανάπτυξη, που θα καταγράψουμε πώς είναι οι γεωργοί, πώς είναι οι κτηνοτρόφοι, τι ανάγκες έχουν. Και με ποιο τρόπο θα τους στηρίξουμε και θα τους παρέξουμε ασφάλεια για να παραμείνουν στο χωριό τους. Κατά το ίδιο τρόπο πρέπει να καταγράψουμε εμείς εκείνους που έχουν ανάγκη. Όχι να έρχονται επέτες αυτοί σε εμάς, εμείς θα πάμε σε αυτούς. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέμε και ξέρω πάρα πολύ καλά τι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε θα το επιτύχουμε. Αυτό ήταν το τελευταίο. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε θα το επιτύχουμε. Το επιτύχατε, κύριε Δήμαρχε. Σε ένα ποσοστό, ναι. Όταν λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε όλοι, το εννοώ, κύριε Χιντηράκη. Επιβεβαιώνω κατά λέξη ό,τι σας είπα και τότε. Και υπήρξε πρόοδος. Και υπήρξε αλλαγή, δική μας αλλαγή. Και του Δήμου και των Δήμοτων. Θα σας φέρω δύο παραδείγματα. Όταν αναλάβαμε το Δήμο, η συμμετοχή του κόσμου στην ανακύκλωση ήταν χαμηλή. Σήμερα είναι πολύ υψηλότερη. Επίσης, σε ό,τι αφορά στον εθελοντισμό, υπήρχαν ασύντακτες δυνάμεις στο Δήμο Ηρακλείου που τώρα είναι κατατεταγμένες σε τομείς στον πολιτισμό, στην υγεία, στην πρόνοια, που υποστηρίζουν τις δομές του Δήμου, τις ανάλογες, στο πράσινο. Και εκεί η συμμετοχή είναι
πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτές είναι αλλαγές. Είπατε να αλλάξει και ο κόσμος και ο Δήμος. Ναι, θέλω να πω ότι ο Δήμος οφείλει να εκπαιδεύει τους δημότες και να εκπαιδεύεται όμως από αυτούς. Πήραμε πολλές φορές παράδειγμα της απόψης των δημοτών και κάναμε πολλές διορθωτικές παρεμβάσεις εξαιτίας των δημοτών. Ακούσαμε τις απόψεις τους σε πολλές περιπτώσεις. Με συγχωρείτε. Ακολουθήσαμε διορθωτική πορεία σύμφωνα με τις προτροπές τους και τα αιτήματά τους. Βεβαίως δεν μπορώ να πω ότι πραγματώθηκαν όλες οι επιθυμίες μας σε αυτή την πενταετία, αλλά θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε με ένα ποσοστό το οποίο διαρκώς ανέρχεται. Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες, έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα σε κρίσιμα ζητήματα κοινωνικά και άλλα, για το οποίο δεν ξέρω αν αργότερα θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα. Έχουμε χρόνο να τα πούμε. Κύριε Δήμαρχε, κάποιοι λένε ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει αποκτήσει ταυτότητα. Κατά την δική μου άποψη, ταυτότητα σημαίνει καθιέρωση θεσμών, κοινωνικό πρόσωπο, πολιτιστικές διακρίσεις και άλλες δραστηριότητες. Έχει αποκτήσει ο Δήμος Ηρακλείου ταυτότητα? Βεβαίως έχει αποκτήσει. Έχει αποκτήσει ταυτότητα στον πολιτισμό. Και σας υπενθυμίζω τα πολύ μεγάλα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Πρωτοφανή για την πόλη. Έχουμε φεστιβάλ πανελληνίως ανεγνωρισμένα, περιλαμβάνοντας το καλεντάρι του ΕΟΤ πλέον. Όπως είναι το Τέχνη Καθοδόν, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Θα έχουμε μιλήσει παρακάτω, ναι. Το 5-1 πολιτισμοί, να μην μιλήσουμε. Όχι. Γιατί τα υπόλοιπα ταυτότητα, γιατί είναι ένα ειδικό κομμάτι της κουβέντας μας, πάνω ο πολιτισμός, στο τέλος, που έχει σημασία. Ας αφήσουμε λοιπόν τον πολιτισμό. Ναι, τα υπόλοιπα λοιπόν που δίνουν ταυτότητα σε μια πόλη. Έχουμε προχωρήσει στην ψηφιοποίηση. Όλες οι δραστηριότητες σε όλες τις πόλεις, όχι μόνο στο Ηράκλειο, πρέπει να ψηφιοποιούνται. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ την ψηφιοποίηση σε σχέση με το 2014 που αναλάβαμε. Ψηφιοποιούμε υπηρεσίες. Πρόσφατα κάναμε και άλλη ψηφιοποίηση για τα σχολεία, που επιτρέπουν στους διευθυντές σχολείων να επικοινωνούν κατευθείαν με την τεχνική υπηρεσία, να δίνουν το πρόβλημα και να κατηγοριοποιείται εκεί, να μπαίνει σε προτεραιότητα και να ακολουθεί η επίγηση. Και στο τηλέφωνο σας, δεν ξέρω αν έχετε εσείς την εφαρμογή του Δημότη Ηρακλείου. Την έχει. Τη γνωρίζω. Επομένως, έχετε ήδη αντίληψη. Τη γνωρίζω. Για τα βήματα που γίνονται στην ψήφο. Κοινωνική ταυτότητα έχει ο Δήμος. Έχει αποκτήσει. Πρωινά στα σχολεία. Είδαμε το πρωινά στα σχολεία ποτέ, κύριε Χιντηράκη. Ποτέ. Εκτός από μία περίοδο 8 μηνών που αστόχησε ένας διαγωνισμός, όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα δίνουμε πρωινά στα σχολεία. Κάναμε διανυκτέρευση στο κέντρο αστέγων. Κάναμε δημοτικό ιατρείο, το οποίο έχει γίνει τόμη τώρα. Με τη δική μας βοήθεια έχουμε υπογράψει σύμβαση με την 7η ΥΠΕ, που εξακολουθεί να δέχεται, και το κάναμε επειδή η νομοθεσία, η κρατική νομοθεσία πλέον προβλέπει το ίδιο, στο οποίο μπορεί να προσέλθει οποιοδήποτε ανεξαρτήτως χρώματος, φυγής και θρησκεύματος, και να ζητήσει βοήθεια, ή αν είναι ασφαλισμένος ή όχι. Κάναμε, φροντίσαμε εκείνους οι οποίοι δεν είχαν να ζήσουν. Κάναμε συσίτια, σε συνεργασία με τα ιδρύματα καλοκαιρινού. Έχουμε κοινωνικό παντοπολείο, έχουμε κοινωνικό ιατρείο. Έχουμε κοινωνικό φροντιστήριο, κύριε Χιντηράκη. Στην ταυτότητα, βέβαια. Το ξέρατε αν υπήρχε ποτέ το κοινωνικό φροντιστήριο? Δεν υπήρχε. Εμείς το κάναμε. Και το κοινωνικό φροντιστήριο αυτό που υπάρχει τώρα και στις 4 δημοτικές κοινότητες έχει τεράστια επιτυχία. Και έχουν τα παιδιά επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Κύριε Δήμαρχε, στην ταυτότητα όμως, στη δική μου ταυτότητα υπάρχει μια φωτογραφία, δηλαδή η όψη. Ναι. Άλλαξε και η όψη του Δήμου, όχι μόνο του κέντρου, γενικότερα. Μέσα στην ταυτότητα είναι και αυτό. Άλλαξε καταρχήν η όψη του κέντρου. Δεν έχει καμιά σχέση το κέντρο της πόλης με αυτό που ξέρετε. Όταν τελειώσει, βέβαια. Όχι όταν τελειώσει, τώρα. Τώρα. Που δεν έχει τελειώσει πλήρως. Είναι το ίδιο. Η οδός είδηση, η οδός δικαιοσύνης έχουν φώτα πάνω, ψηλά, είδατε, ή έχουν υπογειοποιηθεί? Είναι το ίδιο πράγμα αυτό που απολαμβάνει τώρα ο Δημότης με αυτό που υπήρχε πέρυσι ή πρόπερσι? Δεν είναι. Είναι πολύ καλύτερα τώρα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τελειώσει το έργο. Είναι ούτε... και η έμβαση ακόμα, είναι και η καθηγητρομή. Όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτά δεν έχουν τελειώσει. Σωστά. Θέλουν ακόμη αστικό εξοπλισμό, παγκάκια, θέλουν φώτα, θέλουν κάδους απορριμμάτων. Έχει να συμπληρωθεί. Αλλά
Μην μου πείτε ότι δεν έχει αλλάξει το κέντρο της πόλης από αυτό. Ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, προχθές έγινε μία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα γκάλωπ. Ρωτήσαμε λοιπόν εκατοντάδες ανθρώπους δημότες Ερακλείου να μας πούνε την ιεράρχηση των προβλημάτων. Ξέρετε ποιο ήρθε πρώτα? Μην εκπλαγείτε. Οι λακκούβες στους δρόμους. Ναι. Να, μάλιστα. Οι λακκούβες στους δρόμους. Για να το δούμε αυτό που λέει. Οι κακοτεχνίες, λέει, που φέρνουν τις λακκούβες. Που με πρώτη βροχή. Ναι. Για να το δούμε αυτό που λέτε. Το οδικό δίκτυο του Ηρακλείου είναι περίπου 700 χιλιόμετρα. Αν δεν κάνω λάθος εγώ. Αυτό το δίκτυο δεν έχει συντηρηθεί κατά το παρελθόν. Αντίθετα, πάνω σε αυτό το δίκτυο έχουν γίνει επεμβάσεις. Τομές δηλαδή. Για να περάσουν καλώδια, για να περάσουν σωλήνες, τις συντρέψεις, τις αποχετεύσεις, του ΟΤΕ ίσως, άλλων υπηρεσιών. Άρα είναι ένα δίκτυο τραυματισμένο και ασυντήρητο. Οι βροχοπτώσεις φετινές, οι οποίες πραγματικά ήταν πάρα πολύ έντονες και πυκνές, δεν άφησαν περιθώριο να φράξουν οι λακκούβες που δημιουργήθηκαν αμέσως από τις καταρακτώδεις βροχές. Γιατί επακολουθούσαν άλλες βροχές, με αποτέλεσμα να είναι γεμάτες νερό. Και ξέρετε, κύριε Χιντηράκη, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 είχαμε τόσες λακκούβες όσο ολόκληρο το 2018. Αυτό είναι το μέτρο που εκλήθη, αυτή είναι η κατάσταση που εκλήθη να ρυθμίσει ο Δήμος. Τα κατάφερε σε κάποιο μεγάλο ποσοστό, ναι. Έχουν κλείσει μέχρι σήμερα 2.500 λακκούβες και από ό,τι ξέρω παραμένουν μερικές εκατοντάδες. Αλλά η ταλαιπωρία του κόσμου ήταν ταλαιπωρία. Είστε σίγουρος ότι και στη Δημαρχία τη δικιά σας τα 5-7 χρόνια δεν έχουν γίνει κακοτεχνίες στους δρόμους από εργολάβους που έχετε δώσει έργα? Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Απλώς τα αποτελέσματα αυτών των κακοτεχνιών μπορεί να μην εμφανιστούν τώρα, να εμφανιστούν αργότερα. Ναι. Αυτό που σας είπα για τις λακκούβες, αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία που δίνουν οι αρμόδιοι μηχανικοί. Ότι το δίκτυο είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένο, είναι πολλών ετών, ασυντήρητο, έχει υποστεί τραυματισμούς με αποτέλεσμα να είναι ακόμη περισσότερο μειωμένη η αντοχή του, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός, τον έχουμε. Έχουμε αλλάξει μέχρι τώρα 100 χιλιόμετρα δικτύου, στην πενταετία εννοώ, όχι φέτος. Ναι. Έχουμε ασφαλτοστρώσει 100 χιλιόμετρα. Πρέπει κάθε χρόνο να βάζουμε για ασφαλτόστρωση ένα μέρος των χιλιόμετρων που υπολείπονται, έως ότου το ανακατασκευάσουμε ολοσχερώς το δίκτυο. Πάντως, με έκανε εντύπωση ότι το χειμώνα σας είδα πολλές φορές να πηγαίνετε επί τόπου, εσείς προσωπικά, και να λέτε στους δημότες να τηλεφωνούν και κάποιοι. Δεν θα μπορούσε μια δημοτική υπηρεσία να το κάνει αυτό? Παρά πρέπει να δίνετε αυτή την εντολή προσωπικά εσείς, δηλαδή να τρέχουν όλη η μέρα? Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Δεν πειράζει αυτό. Είναι και υποχρέωση του Δημάρχου να βρίσκεται παντού όπου καλείται και πολλές φορές και όπου δεν καλείται. Ο χρόνος του Δημάρχου, κύριε Χιντηράκη, ο ελεύθερος, είναι πολύ μικρός. Και πρέπει να είναι πολύ μικρός. Γιατί αλλιώς σημαίνει πως δεν θα ασχολείται όσο πρέπει με την πόλη. Και μην νομίζετε ότι τα αποτελέσματα είναι πάντα θετικά των παρεμβάσεων. Διότι υπάρχουν προβλήματα που είναι περίπλοκα. Όμως σημασία έχει ότι προσπαθούμε να τα λύσουμε όσο μπορούμε για να ανακουφίσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Και να σας πω και κάτι άλλο και να κλείσω αυτό το θέμα. Έδωσα εντολή σε πολλές περιπτώσεις και έκλεισαν λακκούβες γνωρίζοντας ότι η πίσα που βάλαμε μέσα θα έφευγε. Γιατί? Γιατί πίσαν λακκούβες μεγάλου βάθους. Και ανησύχησαμε όλοι, μήπως γίνει ατύχημα με τους οδηγούς των αυτοκίνητων. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαμε ατυχήματα ίσως, αλλά οφείλαμε να πάρουμε αυτή τη μέρημνα για να μην έχουμε ατυχήματα. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Δήμαρχο ή τις Δημοτικές Υπηρεσίες, αλλά ο Γιώργος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, μου είχε πει κάποτε ότι για να κλείσω όλες τις λακκούβες στο Ρέθυμνο χρειάζομαι όλη την πίσα της κόλασης. Και γελούσε. Δεύτερο λοιπόν θέμα των ανθρώπων που απήντησαν σε αυτό το γκάλωπ το διαδικτυακό ήταν τα σκουπίδια και γενικά η καθαριότητα της πόλης. Στη Λιτέ μου βέβαια τις κακές συνήθειες της νοικοκυράς στο σπίτι, ότι πετάει όποια ώρα θέλει τα σκουπίδια κλπ. Τη δική μας κακή συνήθεια να πετάμε οτιδήποτε, αλλά λένε και τα υπόλοιπα ότι αν εξαιρέσει το κέντρο της πόλης, στις γειτονιές, οι κάδοι από τον καιρό του Καρέλη, έτσι λένε κάποιοι, του Ασλάνη, ναι, έχουν να πληθούν καιρό. Ναι. Δηλαδή λένε ότι δεν είναι η κατάσταση αυτή μιας πόλης ευρωπαϊκής όπως θέλει να είναι το Ηράκλειο. Πρέπει να σας πω, σας μεταφέρω ακριβώς, ναι, ό,τι υπόθηκε.
πρέπει να σας πω, κύριε Χιντηράκη, ότι η κατάσταση στην ΠΟΗ είναι καλύτερη από ό,τι όταν αναλάβουμε και είναι χειρότερη από αυτό που εμείς θέλουμε να φτάσει. Που σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Θέλω να επισημάνω πως ανανεώσαμε και ανανεώνουμε, εξακολουθούμε το στόλο της καθαριότητας. Έχουμε πάρει ήδη κίνηση κυκλοφορία 10 απορριμματοφόρα. Περιμένουμε άλλα δύο τώρα, μικρά, για να μπορούν να μπαίνουν σε στενά της Αγίας Τριάδος και αλλού, και άλλα 5 μεγάλα των 16 κυβικών και άλλα 2, ένα το έχουμε πάρει ή το παίρνουμε αυτές τις μέρες από την ανακύκλωση, και ένα μικρό κάντρα. Εμπλουτίσαμε το στόλο της καθαριότητας με μηχανήματα τα οποία δεν υπήρχαν, όπως τύπου JCB και άλλα. Αλλά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα ιδιαίτερων εργασιακών σχέσεων με το προσωπικό. Δεν έχουμε μόνιμο προσωπικό, ούτε μπορούμε να προσλάβουμε. Έχουμε προσωπικό που μας έρχεται με συμβάσεις, πεντάμινες, οκτάμινες, με ανθρώπους που έχουν αβεβαιότητα για το τι τους σημερώνει. Ξέρετε πόση διαφορά έχει αυτό στην ψυχολογία ενός εργαζόμενου? Το να ξέρει ότι αύριο το πρωί έχει δουλειά ή δεν έχει. Και προφεύγουμε στα δικαστήρια και παίρνουμε παρατάσεις. Επομένως, ούτε το επαρκές προσωπικό έχουμε, ούτε το κατάγελο προσωπικό πάντοτε. Πολλές φορές οι άνθρωποι δουλεύουν με αυταπάρνηση. Και μάλιστα έχω εντυπωσιαστεί πολλές φορές από τους συμβασιούχους. Καλά, η δική μας, η μόνιμη πάγη του Δήμου, είναι πάρα πολύ έμπειροι, ξέρουν τη δουλειά τους, πονάνε τον Δήμο, αλλά έχω εκπλαγεί πάρα πολλές φορές, σας είπα, και από τους συμβασιούχους, οι οποίοι και αυτοί δουλεύουν με αυταπάνηση. Πάντως παραδέχεστε ότι δεν είναι η κατάσταση που θα θέλατε να έχετε? Όχι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι. Δεν είμαι. Για τους λόγους αυτούς ή και για άλλους? Δεν είναι η κατάσταση που θέλαμε να είναι. Αν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε προσλήψεις, θα μπορούσαμε να έχουμε λύσει το πρόβλημα πολύ εύκολα. Από την πλευρά του Δήμου, από την πλευρά της νοικοκυράς ή του σπιτιού, κάνατε προσπάθειες να αλλάξουμε την νοοτροπία? Στο βίντεο μας είπατε πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία. Δεν έχουμε αλλάξει τα σπίτια. Κάνουμε προσπάθειες και έχουμε αλλάξει με αργά βήματα, αλλά έχουμε αλλάξει την νοοτροπία. Ξέρω, και μπορεί να ξέρετε κι εσείς, εκατοντάδες νοικοκυρές οι οποίοι μαζεύουν τα οργανικά σε ξεχωριστή τσάντα από ό,τι τα υπόλοιπα, ή διαχωρίζουν τα απορρίμματα σε πλαστικά και μη, και επομένως βοηθούν πάρα πολύ στην ανακύκλωση. Αυτό είναι αλλαγή. Μάλιστα. Επίσης, κύριε Δήμαρχε, κάποιοι έχουν παράπονα με τις δημόσιες τουαλέτες. Κάτι που δεν υπόθηκε ποτέ. Ότι δεν είναι η ιδανική εικόνα ούτε για τους Ηρακλειώσεις ούτε για τους τουρίστες. Κάτι που δεν υπόθηκε ποτέ. Σε ποιες δημόσιες τουαλέτες αναφέρονται? Δεν ξέρω, έτσι γενικότερα. Το σημειώνω. Και θα σου πω και με την ευκαιρία, ναι. Στην πλατεία Κονάρου κάναμε καινούργιες. Δεν είναι απόλυτα εντάξει. Είναι καθαρές όμως. Φροντίζουμε να είναι καθαρές. Όπως και στα ψαράδικα μέσα. Στην οδό Θησαίος. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε αυτή. Προσπαθούμε να κάνουμε τουαλέτες. Το πρόβλημά μας δεν είναι η κατασκευή των τουαλετών, έχουμε ανακοινήσει πολλές άλλες, αλλά είναι η φύλαξη. Η φύλαξη. Η φύλαξη. Δεν θέλω τώρα να σας αναλύσω για ποιους λόγους αυτό το ζήτημα είναι περίπλοκο, που το θεωρεί κανείς ασήμαντο. Ναι. Πάντως μεταφέραμε την Ψαραγορά από εκεί πέρα, θα το παρατηρήσω. Ναι, θα το πούμε και αυτό παρακάτω. Το έχω σημειώσει και αυτό. Τρίτο θέμα αξιολόγηση, ξέρετε ποιο είναι? Η έλλειψη πάρκινγκ και το παράνομο παρκάρισμα. Κάποιοι γράφουν και λένε ότι είχατε πει για μεγάλους χώρους στις όδους της παλιάς πόλης, όπου θα μπορούσαν να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους. Είχατε μιλήσει, λέει, για μινί αυτοκίνητα που θα μπορούσαν να κάνουν την κυκλοφορία. Όμως τελικά σε μερικά σημεία της πόλης τα μεσημέρια η κατάσταση είναι τραγική, όπως αναφέρουν οι πολίτες. Επίσης, το παρκάρισμα στα μηχανάκια στο κέντρο της πόλης εμποδίζει πολλές φορές ένα κάτοικο να περάσει την απέναντι πλευρά του δρόμου. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Βάσιμο είναι το παράπονο. Όμως, θα πρέπει να σας πω το εξής, το οποίο θα έχετε παρατηρήσει και εσείς. Πρώτα-πρώτα, η πόλη στο κέντρο είναι εργοτάξιο. Δεν έχει κλείσει το εργοτάξιο της αναπλάσεως ή της δικαιοσύνης. Έβανς και λοιπά. Έβανς και 1821 και κέντρου. Και κάναμε αναγκαστικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες ρυθμίσεις τελικώς απέβησαν και επιτυχείς, καθά λένε οι ίδιοι δημότες. Και έχω πει ότι αυτή η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω τι θα κάνει ένας άλλος, δεν επιθυμεί την ύπαρξη αυτοκινήτων στο κέντρο. Ναι. Και γι' αυτό κάναμε τα μίνι μπας σε δύο γραμμές, μία ανατολικά και μία δυτικά,
Και κάναμε και χώρους δωρεάν πάρκινγκ για τα μινιμπάς. Για να εκπαιδευτούν οι δημότες στην αντίληψη ότι μέσα στο κέντρο της πόλης δεν πρέπει να παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας. Και το έκαναν οι δημότες. Όχι, σε απολύτως. Έχουμε 600.000 επιβάτες μέχρι σήμερα. Σε ένα χρόνο και κάτι περισσότερο από ένα Πάντως χρόνο. Με τα αυτοκίνητα πάνε και ψωνίζουμε ακόμα από το κέντρο της πόλης. Όχι όλοι. Αυτό είναι που σας είπα ότι αλλάζουν και είναι ένας τομέας στον οποίο βλέπω με τα μάτια μου την αλλαγή. Οι περισσότεροι δημότες συμφωνούν με την άποψη αυτή που έχουμε εμείς. Σας είπα ότι αυτή είναι η δική μας άποψη. Το είπα από την αρχή ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να απομακρυνθούν, τα γιοταχή εννοώ, από το κέντρο της πόλης. Και αυτό έγινε πράξη σε ένα, σε ένα ποσοστό με την καθιέρωση των μηνυμάς και τον δωρεάν πάρκινγκ που εξασφαλίσαμε για τους δημότες. Κύριε Δήμαρχε, μου είχε κάνει εντύπωση στην αρχή της θητείας σας που είχα δει τους εθελοντές που αναφέρατε πριν από λίγο να πηγαίνουν στους δρόμους και στις γειτονίες και να φτιάχνουν τα παρτέρια, να φυτεύουν λούδια και να κάνουν. Μπορώ να σας πω προσωπικά τώρα εγώ, όχι χωρίς την άποψη των πολιτών, ότι η κατάσταση του πρασίνου δεν είναι αυτή που θα αρμόζει στην πόλη. Αν θα πάτε στην Κνωσού, αν θα πάτε στον Πεταλοειδή ή στην Αντιστάσεως, θα δείτε εικόνα εγκατάλειψης. Δεν ξέρω. Εγώ πήρα τηλέφωνο και ξέρετε τι μου επίντησαν. Δεν έχουμε προσωπικό, κύριε. Και ξέρετε τι τους είπα. Να πάνε να βρείτε. Μπορεί να ήμουν νευριασμένος επειδή μ' αρέσει το πράσινο εκεί. Ξέρετε, ένα άσχημο δρόμο τον μορφαίνει ένα δέντρο, τον μορφαίνει ένα λουλούδι. Τόσο δύσκολο είναι να είναι η πόλη μας ένας μπαξές. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πάλι. Και θέλω να σας πω ότι παρά τα αυτά και σύμφωνα με τα στοιχεία που μου έδωσε η υπηρεσία, το είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 μέχρι την 31 Δεκάου του 2018 ή και λίγο νωρίτερα ίσως, το πράσινο είχε αυξηθεί κατά 20%. Που είναι ανεπαρκέστατο συνολικά σήμερα για ολόκληρη την πόλη. Έχουμε πολύ μικρή αναλογία πρασίνου ανακάτοικο που πρέπει να, όχι απλώς να μεγαλώσει, πρέπει να πολλαπλασιαστεί. Κάνουμε ένα ολόκληρο σχεδιασμό τώρα. Έχουμε και ένα πολύ μεγάλο χώρο πάνω στα τείχη που τώρα έχει αρχίσει ήδη παρέμβαση και θα έχουμε και άλλες παρεμβάσεις στο εγγύς μέλλον. 350 στρέμματα, ξέρετε, είναι πάνω στα τείχη ο χώρος αυτός. Από τον Άγιο Ανδρέα μέχρι πάνω τη Βίγλα. Και έχουμε σκοπό να αξιοποιήσουμε και αυτό το κομμάτι της πόλης. Γιατί άργησε αυτό το κομμάτι? Το είχατε για στα πρώτα. Για γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έχει ξεκινήσει η μεργολαβή τώρα. Φυτεύουμε και καθαρίζουμε. Μετά θα πιάσουμε το ισόπεδο τμήμα πάνω. Το ΚΑΣ έχει βγάλει διάφορες προϋποθέσεις, τις οποίες έχουμε εκπληρώσει τώρα και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει και η δεύτερη εργολαβία που θα είναι ουσιώδη για ποδηλατόδρομο και για διάστρωση του ισόπεδου τμήματος των τείχων. Ξέρετε, πολλά πράγματα που εμάς μας φαίνονται ασήμαντα, μια πολύ μεγάλη. Με συγχωρείτε να κλείσω το προηγούμενο. Ναι. Πραγματικά το πράσινο δεν έχει προσωπικό. Α. Και σου λέτε να πάει να βρει. Πού να βρει? Ας πούμε ότι ο Δήμος έχει πράγματι χρήματα για να προσλάβει προσωπικό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Η τεχνική υπηρεσία έμεινε με 12 πρόσωπα λιγότερα, 12 μηχανικούς λιγότερους από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 και μετά. Και δεν μπόρεσα να του αναπληρώσω. Έπαιρνα συμβούλους προσωπικούς για να του στέλνουν, μηχανικούς για να του στέλνουν τεχνική υπηρεσία. Κύριε Δήμαρχε, είναι κρίμα να ξεραίνονται. Είναι τα φυτά. Έχετε απόλυτο, τα λυπάμαι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας πω και ένα τραγικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας πω και ένα κωμικοτραγικό γεγονός. Ένας γεωπόνος στη λεωφόρο Κνωσού, γεωπόνος, πήγε να φτιάξει το παρτέρι μπροστά στο δρόμο, στο μαγαζί του. Πήγε λοιπόν και το κούρεψε και έβαλε και λείπασμα. Και πήγε η υπηρεσία να του κάνει μήνυση ότι έκανε χωρίς την άδειά της την παρέμβαση. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά, δυστυχώς. Σας είπα. Πάντως έχετε δίκιο για το πράσινο. Σας είπα. Και οι δημότες. Ακούστε. Εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω ένα περιβόλι και το περιποιούμε συνεχώς. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω να έχουν φυτέψει ένα δέντρο και να είναι 5 ετών και να, το σκηνή που έχουν βάλει δίπλα να έχει φάει τον κορμό. Κόψτε το ρημάδι. Δεν θα περάσει κάτι να το δει. Και να έχει φάει τον κορμό του δέντρου. Το απλούστερο. Αλλά μην κολλήσουμε τώρα εκεί πέρα. Ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που πηγαίνει στις παιδικές χαρές. Παππούδες, γιαγιάδες και εσύ. Ναι. Νομίζετε ότι, ότι η κατάσταση είναι αυτή που θα θέλατε? Όπα. Μου δίνετε την ευκαιρία τώρα να το πω και για να το μάθουν και οι δημότες που δεν το ξέρουν ίσως, ότι οι παιδικές αρέσεις οι δικές μας έπρεπε να είχαν πιστοποιηθεί από το 2009 και μετά. Ναι. Όταν εμείς αναλάβουμε δεν είχε πιστοποιηθεί καμία. Αναθέσαμε σε εταιρεία, βγάλαμε εργολαβία, δώσαμε πάρα πολλά χρήματα για να πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές. Νομίζω ότι από τις 75 έχουν πιστοποιηθεί 13,
μάλλον με συγχωρείτε, από τις 75 έχουμε καταργήσει 13 που τις κρίναμε επικίνδυνες, ναι, και πιστοποιούμε τις υπόλοιπες. Μέχρι το τέλος του 2019 φαντάζομαι ότι θα τις έχουμε πιστοποιήσει. Τι σημαίνει πιστοποίηση παιδικής χαράς για τον απλό πολίτη? Πιστοποιεί η εταιρεία ότι αυτή η κούνια που χρησιμοποιείς έχει τριφτεί η αλυσίδα και πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Ή το μονόζυγο που χρησιμοποιείς είναι έτοιμο να σπάσει το πέμπτο κάγκελο. Μάλιστα. Σε υποχρεώνει λοιπόν και παίρνεις καινούργια όργανα τα οποία είναι, εμείς προτιμούμε και παίρνουμε κοινά και για αμαία πολλές φορές. Παίρνεις καινούργια όργανα τα οποία είναι ακίνδυνα για τα παιδιά. Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε καταργήσει αυτές που κρίναμε επικίνδυνες, παρά τη δυσαρέσκεια που προκαλείται στον παππού και στη γιαγιά και στους γονείς, γιατί δεν κάνουν χρήση. Προτιμούμε να υπάρξει αυτή η δυσαρέσκεια παρά να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή ζωής των παιδιών. Γι' αυτό το λόγο πιστοποιούμε μία-μία τις παιδικές χαρές και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2019 θα τις έχουν πιστοποιηθεί όλες. Και αν δεν έχουν πιστοποιηθεί όλες, έχουν μείνει ελάχιστες. Υπάρχει και μέρημνα να φτιαχτούν και άλλες. Βεβαίως, έγινε και φέτος ήδη δύο. Έγινε μία στα Σταυράκια και μία στον Άγιο Μύρονα. Τώρα θα πάω. Κάνουμε κι άλλες. Δεν ακολουθώ το κείμενο μου, θα πάω σε μια άλλη ιστορία. Μου είχατε μιλήσει το 2014 για ισόρροπη ανάπτυξη του αστικού μέρους της πόλης με το αγροτικό. Έγινε, κύριε Δήμαρχε μου? Όχι, δεν έγινε στο επίπεδο που θέλαμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε γι' αυτό. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά δεν έγινε η ισόρροπη ανάπτυξη όπως εμείς την προγραμματίζαμε και στο επίπεδο που την προγραμματίζαμε. Τώρα έχουμε διαφορετική εμπειρία, παρά το γεγονός ότι υπήρχε αντιδήμαρχος ο οποίος ασχολείται με τις κοινότητες, εντούτοις δεν υπήρξε ο συντονισμός στο επίπεδο που εμείς θα θέλαμε αυτής της δράσης. Παρά το γεγονός ότι είμαστε επίσης σε πολύ στενή επαφή με τις κοινότητες, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να επιλύσουμε τα προβλήματά τους, προέκυψαν όμως γεγονότα που δεν μπορούσαμε να τα προβλέψουμε προηγουμένως. Πήγαμε όμως από το επίπεδο που ήταν προηγουμένως μερικά βήματα μπροστά. Αυτό θα πρέπει να το. Ξέρετε, ένα θέμα που μέθησαν οι κάτοικοι των περιοχών Παλιανής, Τεμένος και Γοργολαΐνη είναι η άρδευση. Ας μιλήσουμε λίγο για το νερό. Έχουμε επεκτείνει. Να πάμε από το νερό στην άρδευση. Καταρχήν, φέτο έβρεξε καλά, γεμίσανε τα μυευτήρες και δόξα τω Θεώ, κάνουμε το σταυρό μας, λύθηκε το πρόβλημα. Όμως το πρόβλημα λύθηκε προσωρινά. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ακούστε να δείτε, κύριε Χιντήρακη. Για να πάμε και στην άρδευση των αγροτικών περιοχών. Το 2014, στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, θεωρήσαμε το νερό ως το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης. Το πρώτο. Και είπαμε ότι το φράγμα, όπως λέμε, είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που έχει γίνει και βοηθάει πολύ το Ηράκλειο. Είναι μια πολύ ισχυρή ένεση, αλλά δεν είναι πανάκια. Και είπαμε και το περίφημο σλόγαν το οποίο μου λέγανε οι συμπολίτες προ καιρού: τι θα γίνει αν δεν βρέξει? Μάλιστα. Και δεν έβρεξε. Και δεν έβρεξε για πολλά χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν έβρεξε. Σωστά. Και ξαναγυρίζω σε αυτό που σας έλεγα πριν για την εκπαίδευση των τύποντων, για το πόσο διαφορετική είναι η δημότητες από το 2014 μέχρι σήμερα. Του ζητήσαμε το καλοκαίρι του 2018, επειδή και ο Αποσελέμης δεν είχε νερό, να κάνουν πολύ μεγάλη οικονομία στο νερό, να μην πίνουν τα αυτοκίνητά τους, να μην πίνουν τις αυλές τους, να πίνουν τον κουβά, και το ετήρησαν. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε ψηφίσει να υπάρξουν κυρώσεις. Δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε. Ούτε μία κύρωση επεμβήθη, εξ όσων γνωρίζω, σε κανένα. Γιατί σεβάστηκαν την έκκληση που τους έκανε ο Δήμος. Ναι, από εκεί και πέρα όμως τώρα. Προσέξτε. Τα του Δήμου τώρα. Μπήκαμε το 2014 λοιπόν, παίρνουμε μία ΔΕΙΑΗ σε κακή οικονομική κατάσταση. Χρεωμένη. Κατάχρεη. Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να τα φέρουμε ίσα βάρκα, ίσα νερά. Μα και ακόμα λέει το 50% δεν τιμολογείται του νερού, χάνεται. Έτσι λένε. Τι είπαμε λοιπόν? Είπαμε ότι τώρα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα του νερού εις τρόπο ώστε το Ηράκλειο να καταστεί αυτάρκες. Ανεξαρτήτως του φράγματος από Σελέμη, να μπορεί να έχει νερό για τους κατοίκους και για τους φιλοξενούμενους του, που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Το Ηράκλειο ήταν ο πρώτος σε ανάπτυξη, σε ταχύτητα ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος στην Ευρώπη το 2017. Οπότε κλείνουμε το μάτι στο Αλμυρό? Όχι. Ξεκινήσαμε λοιπόν, κάναμε μια διαπραγμάτευση με το Δήμο Μαλεβιζίου για να κάνουμε μια κοινή μονάδα αφαιρετός μεγάλη, την οποία δεν μας επέτρεψε η αποκεντρωμένη διοίκηση να κάνουμε πριν προηγηθεί μια μελέτη κατηγοριοποιήσεως των Λεκανών, Αλμυρού, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου. Και μετά θα σας πω, αυτή η μελέτη ανετέθη φέτος. Και εμείς μιλάγαμε το 2016. Κατόπιν αυτού, αδειοδοτήσαμε 8 νέες γεωτρήσεις.
Και ανοίξαμε 4. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, 4 γεωτρήσεις είναι έτοιμες να πέσουν στο δίκτυο. Μάλιστα. Στις Δαφνές και στον Άγιο Μύρο. Εκεί ανοίξαμε τις γεωτρήσεις. Και τι άλλο κάναμε. Κάναμε αφαλάτωση. Κάνουμε τώρα. Τώρα εγκαθίσατε το μηχάνημα. Φαντάζομαι ότι σε μερικές εβδομάδες θα γίνει και η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία. Μέσα στη ΔΕΙΑΗ. Μέσα όχι από τον Αλμυρό ποταμό. Κατάλαβα τι εννοείται. Μάλιστα είναι νερό τη Φοινικιά εκεί, είναι γυψούχο. Αλλά η διαδικασία είναι ίδια. Είναι αντίστροφη όσμωση. Ναι. Και το γυψούχο νερό υφίσταται την ίδια διαδικασία που υφίσταται το υφάλμυρο. Και το κόστος του. Μικρότερο από την αφαλάτωση, από την πραγματική αφαλάτωση. Εν πάση περιπτώσει, το ίδιο το περίπου ή και κάτι λιγότερο. Είναι λίγο ευκολότερο εδώ. Οι ποσότητες μεγάλες. Οι ποσότητες που αυτή τη στιγμή έχουμε κανονίσει να παράγει το μηχάνημα είναι 2.000 κυβικά την ημέρα. Θα παίρνουμε και 3.000 κυβικά από τις γεωτρήσεις. Θα έχουμε 5.000 κυβικά νερό καινούριο από φέτος. Δηλαδή σε περίπτωση ανοβρίας 5 ετών είμαστε καλυμμένοι, 4-5 ετών. Νομίζω ναι. Αυτό θα δείξει και η λειτουργία των. Και των γεωτρήσεων και της απογυψώσεως που σας είπα. Αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη στο εξής φοβερό που ίσχυε και ισχύει μέχρι τώρα που μιλάμε. Εμείς βγάζουμε από τις γεωτρήσεις 18 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό. Mm. Από το οποίο τιμολογούμε τα 9. Τα άλλα μισά που πάνε. Αυτό ρωτάμε. Στις απόγειες των δικτύων. Και στα χαλασμένα ρολόγια. Στα χαλασμένα ρολόγια και στις κλοπές. Ναι. Οι απόγειες των δικτύων, κύριε Χιντηράκη, θα περιοριστούν κατακόρυφα γιατί ξέρετε. Θα αλλάξετε τις σωληνώσεις. Γιατί κάνουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες και αφορά την αλλαγή του υδρευτικού δικτύου της πόλης. Αυτό θα γίνει ή έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Και ποιες περιοχές. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Όχι, στην γειτονιά μου άλλαξε. Το πήρατε χαμπάρι. Στον Άγιον ναι. Έχουμε δεν ξέρω που αλλού έγινε. Αλληπάλληλες εργολαβίες. Δεν ξέρω που αλλού έγινε. Έγινε Παγκρίτιο Χρυσοπηγή. Τώρα είμαστε. Μασταμπά Θέρισο, ακολουθεί Ακαδημία, Διγινό, ακολουθούν όλες οι περιοχές του Ηρακλείου για 250 χιλιόμετρα που μας λείπουν και μετά τα δυτικά προάστια που είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που θα κάνουμε, 153 χιλιόμετρα εκεί. Άρα, κερδίζουμε όταν αλλάξουμε το δίκτυο, θα έχουμε κερδίσει. Το μισό είναι το που χάνετε. Όχι το μισό, γιατί το 50% που σας λέω δεν είναι όλο από τις απόγειες του δικτύου. Ναι. Είπαμε είναι υδρόμετρα, κλοπές και απόγεια δικτύου. Και τόσο δύσκολο να ελεγχθούν τα υδρόμετρα και οι κλοπές. Όχι. Τα υδρόμετρα θα τα ελέγξουν. Ο Μαμουλάκης λέει για έξυπνα υδρόμετρα λέει, που ενημερώνουν, που ειδοποιούν. Θα αλλάξουν 29.000 νομίζω υδρόμετρα συνολικά. Έχουμε αλλάξει ήδη 3.000. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια γιατί καταγράφεται νερό εκεί που δεν κατηγράφεται πριν. Και αυτό είναι το πιο μεγάλο έργο για το οποίο. Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που γίνεται επιτέλους στο Ηράκλειο και που επιτέλους η λύση του προβλήματος του νερού δρομολογείται. Κύριε Δήμαρχε, πριν να πάμε για το. Είναι χρηματοδοτημένα τα έργα που σα έλεγα. Πριν να πάμε για το πρώτο διάλειμμα, θα ήθελα να. Στο ίδιο θέμα πάνω, επειδή μου κάνουν παράπονα οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών για την άρδευση. Την επεκτείναμε όμως. Την επεκτείναμε και μάλιστα πήραμε νερό τη πρωτοβάθμια επεξεργασία από την ΔΕΙΑΗ κάτω. Ο προφήτης υγείας έχει. Την τροπάθεια σε επεξεργασία. Ναι. Όχι, νομίζω πως θα χρειαστούν κι άλλο. Mm. Είναι μια καθ' αυτό αγροτική περιοχή, πάρα πολύ παραγωγική γη και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή και έχουμε καταβάλει προσπάθεια συμπράττοντας με άλλους φορείς, όπως η περιφέρεια, όπου μπορούσαμε και όποτε μπορούσαμε, εις τρόπον ώστε να μπουν του πρωτογενούς τομέα η παραγωγή να μπει στα ξενοδοχεία μας. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα, αλλά θα δείτε ότι θα σας κάνει έκπληση. Το πρώτο θέμα που θα κουβεντιάσουμε μετά που συζητούν αρκετοί πολίτες, ξέρετε ποιο είναι. Τα ετοιμόρροπα σπίτια στο κέντρο της πόλης. Θα τα έχουμε καταγράψει. Κάναμε την προγραμματική σύμβαση. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Με το ΤΕΤΑΚ και τα έχουμε καταγράψει. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Ένα μικρό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, κουβεντιάζουμε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κύριο Βασίλη Λαμπρινό, για θέματα της πόλης που οι κάτοικοι νομίζουν ότι δεν έγιναν πολλά πράγματα, για θέματα της πόλης που θα γίνουν στην επόμενη τετραετία και είχαμε μείνει, κύριε Δήμαρχε, στο θέμα της άρδευσης των αγροτικών περιοχών, κυρίως. Να θυμάμαι, σας είπα προηγουμένως, ότι έχουμε επεκτείνει, έχει επεκταθεί την τελευταία πενταετία το αρδευτικό δίκτυο κατά 30 περίπου και κάτι περισσότερο χιλιόμετρα. Είναι στις προθέσεις μας να το επεκτείνουμε και περαιτέρω σε άλλες περιοχές και στον προφήτη υγεία, ίσως να δώσουμε μεγαλύτερη ποσότητα νερού με ένα
παράγειλο ή λίγο πιο μεγάλο αγωγό. Θα το δούμε αυτό. Δεν έχει μελετηθεί ακόμη αυτό το ζήτημα. Και θέλω να σας πω ότι ακόμη έχουμε και το φράγμα των δαφνών, το οποίο περιμένουμε να τελειώσει. Γιατί η σημασία του δεν θα είναι μόνο ότι θα έχουμε νερό πρόσθετο για άρδευση, αλλά θα είναι και για το γεγονός ότι θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε το σχέδιο πόλεως κάτω στο Ξηροπόταμο. Μάλιστα. Προς τα δυτικά δηλαδή. Προς τα δυτικά. Και επίσης είναι και το φράγμα του Λαδούκου, το οποίο δεν είναι αρμοδιότητα με τον Δήμο, αλλά πιέζει ο Δήμος προς την περιφέρεια. Μαζί με την περιφέρεια, ναι. Του ΟΑΚ ήταν αρχικός. Πιέζουμε να γίνει το φράγμα του Λαδούκου, γιατί πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει πολύ μεγάλη ενίσχυση του αρδευτικού. Για τις γεωργικές περιοχές. Για τις γεωργικές περιοχές. Του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί λέμε πόλη συνέχεια του Δήμου Ηρακλείου. Κύριε Δήμαρχε, ένα πρόβλημα με τα ερυπωμένα σπίτια και τα ετοιμόρροπα. Επισημαίνουν πολλοί ότι είναι επικίνδυνα για αυτούς που περνάνε, αλλά είναι και στέκια τοξικομανών. Ναι. Έτσι λένε πάρα πολλοί κάτοικοι της πόλης. Έχετε επιμεληθεί του θέματος, έχετε κάνει καταμέτρηση. Έχουμε επιμεληθεί. Κάναμε μια προγραμματική σύμβαση με το τεχνικό επιμελητήριο. Κατεγράφησαν τα ετοιμόρροπα. Δεν ξέρω αν έμειναν και άλλα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί. Πάντως κατεγράφει μεγάλος αριθμός ετοιμορρόπων και νομίζω πως υπάρχει ήδη μια εργολαβία που λειτουργεί για την κατεδάφισή τους. Υπάρχει μια διαδικασία. Καλείται ο ιδιοκτήτης και αν δεν προσέλθει ο ιδιοκτήτης, τότε μόνο ο Δήμος προβαίνει με ίδια μέσα στην κατεδάφιση και βεβαιώνει το ποσό της, των εξόδων που απαιτήθηκαν για την κατεδάφιση. Και τότε μόνο μπορείτε να προχωρήσετε εσείς. Η παραλιακή ζώνη του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή είναι το πιο επισκέψιμο, το πρώτο σε επισκεψιμότητα σημείο του Δήμου της πόλης. Πολλοί λένε ότι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά θα περίμεναν λίγο καλύτερα πράγματα. Δηλαδή λένε ότι είναι όμορφο, θα θέλανε να είναι καθαρό, να είναι πιο φωτεινό. Είναι καθαρό. Αυτές τις κουβέντες ακούω. Είναι καθαρό το παραγειακό μέτωπο. Έχουμε μάλιστα κάνει και στον Καράβολα έχουμε κάνει και αυτό το πάρκο σκύλων, για να μην ρυπαίνεται η περιοχή από τα περιττώματα των ζώων. Έχουμε τουαλέτες και έχουμε και παιδική χαρά για άτομα. Αμαία. Για αμαία. Νομίζω πως είναι καθαρά. Έχω πάει πάρα πολλές φορές και πάω και ευνίδια. Όσοι είναι επισκέπτες στην περιοχή θα δουν μονίμως μία κυρία που εργάζεται στην καθαριότητα δική μας, η οποία μονίμως με ρημνά για το συγκεκριμένο σημείο, για τον Καράβολα και την περιοχή του. Το πιο φωτεινό που λένε, τι εννοούν? Δεν το έχω δει σκοτεινό, αλλά η παρέμβασή μας στο φωτισμό δεν είναι πολύ δύσκολη. Είναι από τις παρεμβάσεις που γίνονται εύκολα, ξέρετε. Άρα, αν δεν υπάρχει αρκετός φωτισμός, είναι δική μας αμέλεια και υπετιότητα. Και αν χρειαστεί να παρέμβω, βεβαίως. Να το δούμε. Κύριε Δήμαρχε, πολλοί δημότες έχουν ευαισθητοποιηθεί για τα αδέσποτα. Άλλοι είναι οι φιλόζωοι. Ναι, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι είναι και επικίνδυνα όταν γίνονται αγέλη. Ναι. Αυτό δεν παρατηρείται βέβαια σε ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι τόσο δύσκολο να λυθεί το πρόβλημα? Δεν στην είναι πόλη. Εύκολο. Υπάρχει μια ειδική νομοθεσία. Καταρχήν να σας πω, κύριε Χιντηράκη, ότι εμείς είμαστε. Εμείς δεν σκοτώνουμε τα ζώα. Μπορεί να είναι. Να μην αρέσει σε πάρα πολλούς. Αλλά ζώα γενικώς εμείς δεν σκοτώνουμε. Δεν είναι σκοπός μας αυτός. Παρεμβαίνουμε, τα πιάνουμε, έχουμε ένα κοινοκομείο άριστο, έχουμε κτηνιατρίο μέσα στο κοινοκομείο, τα πηγαίνουμε εκεί, τα εμβολιάζουμε, στυρώνουμε τα κορίτσια όπως έλεγα το πρωί σε κάτι άλλο συμπολίτες και τα ξαναφύγουμε από εκεί που τα πήραμε. Γιατί αυτό επιβάλλει ο νόμος. Και αν είναι από το Μεϊντάνι, το ξαναπάτε στο Μεϊντάνι. Έτσι λέει ο νόμος. Μόνο στα αεροδρόμια και στα λιμάνια. Υπάρχει εξαίρεση. Μόνο. Γι' αυτό βρίσκονται πολλά στη έξω από το Δημαρχείο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και σας είπα, εμείς ζώα δεν σκοτώνουμε. Κύριε Δημαρχέ. Ήταν ένα φοβερό περιστατικό χθες. Για να αναφέρουμε και λίγο την. Του το είπα και χθες. Ήταν ένα φοβερό περιστατικό στην τηλεόραση, κατά το οποίο ένα σταυρομάχο. Ναι. Επρόκειτο να σκοτώσει τον Ταύρο, ο οποίο σε απόγνωση βρισκόμενο στο τέλος τη ζωή του. Τη ζωή του έκλαιγε. Όπως έκλαιγε και ο οποιοδήποτε άνθρωπος ήταν έτοιμος να το σκοτώσει. Και του σκούπιζε ο ταυρομάχος στα δάκρυα υποκριτικά. Γιατί αμέσως μετά θα το σκότωνε. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό το θέμα, κύριε Χιντηράκη, ήταν αποτρόπαιο. Δεν σκοτώνουμε λοιπόν. Εμείς ζώα δεν σκοτώνουμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι θα πρέπει να τα επιστρέψετε στο ίδιο. Καλούμε
αμέσως στην υπηρεσία όταν μας υποβληθούν παράπονα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κύριος Κεφαλογιάννης είναι, αλλά δεν σκοτώνει μέσα. Κύριε Δήμαρχε, ένα τεράστιο θέμα που θα κληθεί η επόμενη δημοτική αρχή να αντιμετωπίσει είναι ότι όταν φύγει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης από εκεί, μια τεράστια περιοχή, ένα ολόκληρο Ηράκλειο καινούριο, εκεί μένει ελεύθερο. Η Μόμα, η 126, το αεροδρόμιο, ένα μέρος της παραλίας που είναι δημοτικό. Αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει ένα καινούριο θέμα ελληνικό, όπως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των Αθηνών, το ελληνικό. Έχετε σκεφτεί πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό να γίνει ελληνικό το Νίκος Καζαντζάκης. Να μην γίνει όμως και αμερικανική βάση γουρνών. Όχι, ούτε αμερικανική βάση γουρνών. Κύριε Χιντηράκη, το είπα ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ετοιμάζομαι ένα διαγωνισμό για την εκπόνηση ενός ειδικού χωροταξικού σχεδίου, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει μόνο το αεροδρόμιο, αλλά ολόκληρη την περιοχή της Αλικαρνασσού. Αυτό θα μας υποδείξει τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν εκεί, οι οποίες δεν μπορεί να είναι άλλες εκτός από δραστηριότητες. Παράδειγμα το λέω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα προταθεί από τους ειδικούς. Πάρκου καινοτομίας, πρασίνου σε πολύ μεγάλη έκταση. Φαντάζομαι πως, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, είναι περίπου 3.000 στρέμματα μόνο το αεροδρόμιο. Μόνο το αεροδρόμιο. Εμείς μιλάμε τώρα για ολόκληρη την ενότητα της Αλικαρνασσού. Τεράστιο κομμάτι. Και να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Φαντάζομαι ότι θα αλλάξουν και οι όροι δομήσεως εκεί πέρα. Βέβαια, θα κάνουμε ευρεία διαβούλευση πριν το πέρας της εκπονήσεως του. Μάλλον στην αρχή. Που θα μετέχουν οι κάτοικοι και θα πούνε και εκείνοι. Το έχω υποσχεθεί από το παρελθόν αυτό. Ότι όταν φύγει το αεροδρόμιο, οι κάτοικοι θα έχουν λόγο. Και θα ζητήσουμε από όλους τους συμπολίτες να εκφέρουν τις απόψεις τους για το πώς, κατά τη γνώμη τους, νομίζουν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος βέβαια θα έχει και τους περιορισμούς που προκύπτουν από την πολεοδομική νομοθεσία. Φανταστείτε όμως ένα κομμάτι του Ηρακλείου που μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Μια καλή μελέτη. Βέβαια. Θα αλλάξει όλο το τοπίο του Ηρακλείου. Δεν το συζητώ. Ναι. Ένα άλλο θέμα που συζητάμε και θα συζητήσουμε είναι το θέμα του πολιτιστικού κέντρου. Ξέρω, θα μου πείτε πώς το παραλάβατε τότε, τι έγιναν και τι έγινε. Εντάξει, ας μην μιλήσουμε για το παρελθόν και ας πάμε αυτή τη στιγμή ότι τελειώνει σε λίγο καιρό. Πώς φαντάζεστε τη λειτουργία του? Εντάξει, βάλαμε τον κύριο Μιχαηλίδη μέσα για να κάνει νοσημεσμό, αλλά το θέμα δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα ούτε η χρηματοδότησή του. Ναι, και ούτε και ο Μιχαηλίδης μπορεί να κάνει προγραμματισμό αυτή τη στιγμή αυτό που θα ήθελε, δεν είναι? Δεν νομίζω πως χρηματοδοτούνται τα πολιτιστικά κέντρα. Το πολιτιστικό κέντρο στην Αθήνα, το μέγαρο μουσικής, ναι, έπεσε με έξω. Νόμο, ναι, με νόμο. Ναι, έγινε κρατικό όμως. Ναι, του έδινε χρήματα με νόμο. Ναι. Εδώ. Καταρχήν πρέπει να πούμε το πώς το τελειώσαμε. Δεν ήταν άκοπη υπόθεση το να τελειώσει το πολιτιστικό. Γι' αυτό είπα να μην πάμε εκεί πίσω. Όχι, και να πάμε στη λειτουργία του. Δεν πάω πιο πίσω, ναι, από εκεί. Ναι. Άλλωστε έχω πει ότι αυτό πρέπει να είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους μας. Ναι. Αφορά την πόλη. Είναι ένα νέο πολύ μεγάλο εργαλείο που επιτρέπει στο Ηράκλειο να είναι στις ευρωπαϊκές πόλεις που μπορούν να παρουσιάσουν οποιοδήποτε έργο. Η αίθουσα του η μεγάλη είναι εξαιρετική. Με διαβεβαίωσαν περί αυτού και η μουσική της ΕΡΤ που είχαν έρθει τότε με την. Η ακουστική του είναι φανταστική. Η ακουστική του είναι εξαιρετική. Ναι. Και εσείς το ξέρω, το ξέρω. Έχετε λόγο από αυτού, γιατί έχετε εμπειρία. Είστε καλλιτέχνη και έχετε εμπειρία. Το ξέρω. Η μικρή αίθουσα στην οποία ήμουν προχθές είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Περιμένουμε να δούμε το φορέα που θα κάνουμε για να εδώ είναι το πρόβλημα. Σκοπεύαμε να το δώσουμε στο φορέα που θα προέκυπτε από τη συγχώνευση. Δεπτάει δεπανάλα. Δεπτάει δεπανάλα. Αυτή η συγχώνευση θα γίνει. Ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη. Εκκρεμεί όμως η προσβολή της αποφάσεως αυτής στην επιτροπή του άρθρου 152 του νόμου, η απόφαση της οποίας και θα μας δώσει οριστική απάντηση στο ερώτημα. Στο ερώτημα. Το τι θα κάνουμε. Από εκεί πέρα θα το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τι είναι το καλύτερο να γίνει. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι από τη μελέτη που είχαμε κουβεντιάσει πριν από λίγο, η μελέτη λέει ότι μια μεσαία λειτουργία χρειάζεται περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο. 1 εκατομμύριο χρόνο. Είχα ακούσει σε μια συνάντηση που κάνατε στο Δήμο ότι 1 εκατομμύριο χρόνο μπορεί να βγει από το πάρκι του αεροδρομίου. Έτσι είχαν πει, μας είχαν ενημερώσει τότε. Άρα μπορεί να γίνει, δηλαδή, να υπάρξει χρηματοδότηση. Αλλά δεν θα ήταν το καλύτερο να έδινε η περιφέρεια, ο Δήμος και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και χορηγεί. Και χορηγεί πια.
Κι όμως υπάρχουν και στην πόλη χορηγοί, ναι, επιχειρηματίες. Ναι, αλλά δεν μπορούν να στηρίξουν τόσες μεγάλες παραστάσεις και πολυδάπανες. Η περιφέρεια έχει υποσχεθεί ότι θα βοηθήσει. Πολύ σημαντικά. Δεν το έχω συζητήσει με τον Περιφερειάρχη ακόμη, ειδικότερα, αυτά τα είπαμε στα εγγένεια. Όχι στα εγγένεια, στην πρώτη. Γιατί πρώτη απεργία δοκιμαστικές παραστάσεις, δεν έχουν γίνει ακόμα. Σωστά. Σωστά. Έχω σκοπό μου να το συζητήσω αναγκητικότερα μαζί του αμέσως μετά τις εκλογές. Στο βίντεο που ακούσαμε στην αρχή, σε κάποια στιγμή λέτε παραγωγή τοπικού πολιτισμού. Έτσι. Ναι. Το κάναμε αυτό. Και αυτό που δεν έβαλα στο βίντεο είναι ότι στη συνέχεια λέγατε ότι βέβαια θα φέρουμε εκδηλώσεις καλές από την Αθήνα, αν θα κοιτάξουμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό. Ναι, τον κριτικό πολιτισμό και να κάνουμε και ένα κέντρο. Αυτό το κάνουμε μεσογειακό κέντρο. Το κάναμε αυτό. Ναι. Αυτό το κάνουμε αυτό τώρα σε όλες μας εκδηλώσεις. Ναι. Αν το παρατηρήσετε. Αυτό είναι, δηλαδή, αυτή είναι η σκέψη σας. Βεβαίως. Η σκέψη σας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί βέβαια αυτό να γίνει. Θα το δούμε. Θα γίνει μόνο από τους. Λέτε για την διαχείριση του ζητήματος του πολιτιστικού κέντρου από οικονομικές πλευρές. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως δεν θα το αφήσουμε να κλείσει, ούτε θα το αφήσουμε να περιέλθει σε κατάσταση για την οποία να ντρέπεται κανείς αυτό το μέγαρο. Ξέρετε ότι αν ξαναπάρετε την Δημαρχιακή Αρχή, θα σας ξαναβάλω το βίντεο να το παίξω μετά από 4 χρόνια. Σύμφωνοι. Λοιπόν, στο πρόγραμμά σας, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει και επειδή ξέρω ότι πρέπει να πάτε κάπου πολύ βιαστικά, στο πρόγραμμά σας μιλάτε για τα σχέδιά σας στο μέλλον. Λέτε λοιπόν ότι μας είπατε και την κατάσταση του ορδευτικού, των ασφαλτικών, την πιστοποίηση των παιδικών χωρών, την νομιμοποίηση σχολικών κτηρίων. Βρήκαμε σχολικά κτίρια, ξέρετε κύριε Χιντηράκη, χωρίς άδεια. Δεν είμαστε 1988-1982. Νομιμοποιήσαμε όλα τα σχολικά κτίρια του Ηρακλείου. Ξέρετε, ήταν παράνομα. Και πώς λειτουργούν, κύριε Δημαρχή? Μην ρωτάτε εμένα γι' αυτό. Και αυτό έχει συνέπεια, εκτός των άλλων, πως δεν νοείται να δίνεις το παράδειγμα διατηρώντας παράνομα κτίρια. Ναι, μην μοιάσω με το κάποιο υπουργό που είπε ότι είχε δίπλα βιβλία. Ναι. Λοιπόν. Έχει σημασία ότι δεν μπορεί να μπει στο ΕΣΠΑ. Δεν μπορεί. Ενώ τώρα, βεβαίως έγινε η πρώτη φάση νομοποίησης. Η νομοποίηση με το νόμο 4178 έχει διάφορες φάσεις. Δεν, δεν τελειώνει απλώς με την υποβάγηση, με το που υποβάγεις την αίτηση για την νομοποίηση. Έχει γίνει το πρώτο βήμα. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουν και τα υπόλοιπα και είμαστε εντάξει. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα μπορούσα να μιλήσουμε πάρα πολύ για τη σχολική στέγη. Αρκεί να αναφέρω όμως, να κάνω εγώ το συνήγορο το δικό σας, ότι σας φόρτωσε ο Ραγκούσης με τον Καλλικράτη 101 λέει νηπιαγωγεία, 71 δημοτικά, 20 γυμνάσια, 26 λύκεια. Τα 35 λειτουργούν σε ενοικιαζόμενους χώρους και 5 σε προκάτ. Και δεν σας έδωσε λεφτά. Αλήθεια είναι? Αυτή η λεπτομέρεια είναι χαρακτηριστική. Είπα ότι θα γίνω συνήγορος, αλλά είναι αλήθεια όμως? Δεν ξέρω τους αριθμούς αυτούς. Τους διάβασα σήμερα από κάποιον εκπαιδευτικό που έχει κάνει τη μελέτη αυτή. Με συγχωρείτε. Είναι τεράστιος αριθμός. Δεν ξέρω τους αριθμούς, αν έχουμε 101 νηπιαγωγεία. Είναι μεγάλος αριθμός. Ξέρω πως έχουμε έλλειψη όμως. Γιατί τα παιδάκια, όπως ξέρετε, τώρα πάνε νωρίτερα από 4 ετών. Ετοιμάζουμε ένα νηπιαγωγείο στο Ποράσιο της Αγίας Εκατερίνης και άλλο ένα δυτικά κάτω προς την Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη, λίγο πιο κάτω. Αλλά πάλι οι προσπάθειες αυτές δεν γίνουν το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε αρκετά κτίρια, δεν βρίσκομαι για μίσθωση. Ετοιμάζουμε και ένα βροχονηπιακό σταθμό εκεί στις Μεσαμπελιές για 100 παιδιά που επίσης έχουμε έλλειψη. Μένουν παιδιά έξω και αυτό δεν είναι στις επιθυμίες μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί θεωρούμε το πρόβλημα αυτό πάρα πολύ σοβαρό. Και για τα παιδάκια και για τα σχολεία, για τα υπηαγωγεία. Κύριε Δήμαρχε, επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα δημοτικά, μου άρεσε πάρα πολύ να ασχολούμαι. Δεν κατέβηκα ποτέ σε εκλογές για διάφορους λόγους. Θα μου άρεσε να ασχοληθώ. Ξέρω καλά ότι υπάρχει μια τεράστια δημοτική περιουσία. Ο Δήμος έχει πολλά ακίνητα. Τα έχετε καταγράψει? Καταγράψαμε 200 άγνωστα. Άγνωστα 200. Άγνωστα. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Χιντηράκη. Η κυρία Αρχοντάκη έκανε εξαιρετική δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Εκτός από το γεγονός ότι καταγράψαμε αγροτικά και αστικά ακίνητα. Ναι. Ναι. Πήραμε για 30 χρόνια το Μέγαρο Κοθρή. Μάλιστα. Το θυμάστε που είναι το Μέγαρο Κοθρή? Βέβαια, αυτό που προορίζεται για Πινακοθήκη. Στις 25 Αυγούστου. Ναι. Την Πινακοθήκη την ψηφιοποιήσαμε. Μάλιστα. Σε συνεργασία. Και αυτή ήταν μια άλλη ερώτηση.
Την ψηφιοποιήσαμε, θα μπείτε μέσα να τη δείτε, να δείτε όλα τα έργα του Δήμου. Χιλιάργα. Αν νομίζω ότι την είχε κάνει και ο Ματζαπετάξη μια προεργασία παλαιότερα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν τον αδικό του Στέλιο. Ναι. Αλλά εμείς τον Νίκο. Τον Νίκο, ναι. Νίκο, ναι. Εμείς το κάναμε με το ΙΤΕ. Ναι, ναι. Τώρα είναι ψηφιο... Άρα γνωρίζετε τι έχετε τώρα. Ναι, αλλά επιπλέον πήραμε, όπως σας είπα, το Μέγαρο Κοθρή για 30 χρόνια, το οποίο μελετάται ήδη για να γίνει η αναστήλωσή του. Όπως και το, εκεί που είναι κάτω, τα ψάρια, το Μήνος, το παλιό ξενοδοχείο. Ναι, 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 είστε παλιό γραφειώτης. Και αυτό θα το κάνουμε κέντρο διατροφής. Κριτικής διατροφής, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να αναδειχθεί. Και αυτό είναι η μελέτη προχωρεί. Και το Μέγαρο Κοθρή έχει ιδιαίτερη προσοχή, ξέρετε, και είναι δύσκολη η μελέτη, γιατί έχει μέσα τοιχογραφίες, οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν. Και επίσης πήραμε και 14 στρέμματα στο στρατόπεδο Μπετινάκη, εδώ στο Καρτερό, για να μπορέσουμε να κάνουμε το σχολείο του Καρτερού, το οποίο έχει ιδρυθεί το 9, 10, 11, δεν θυμάμαι πώς έχει ιδρυθεί, και παρέμεινε ένα ιδρυθέν σχολείο άνευ λειτουργία και δασκάλων. Έχουν καταπατηθεί πολλά κτίσματα του Δήμου Ηρακλείου, πολλά κτίρια. Όσα ξέρουμε, προσπαθούμε να τα πάρουμε πίσω. Όσα ξέρουμε. Γιατί είναι και άλλα που δεν τα ξέρουμε ότι είναι του Δήμου καταπατημένα. Κύριε Δήμαρχε, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ, γιατί ξέρω ότι βουλιάζεστε, αλλά εδώ μιλάτε για παρεμβάσεις υπέρ των ΑΜΕΑ. Αυτό είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι σε μια πόλη σύγχρονη πρέπει όλοι οι δημότες να έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Και επειδή ένα συμπολίτη συμβαίνει να είναι άτομο με αναπηρία, δεν σημαίνει ότι είναι επιτρεπτό να παρεμποδίζεται να ανέβει ένα πεζοδρόμιο ή να παρκάρει το αυτοκίνητό του σε ένα χώρο που προορίζεται για αυτόν. Κύριε Χιντηράκη, έχουμε κάνει πάρα πολλές ράμπες κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Έχουμε βάλει και ένα σιτράκ, όπως ξέρετε, στην ακτή. Αυτά δεν φτάνουν όμως. Είναι ελάχιστα. Και αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι πολύ περισσότερα. Έχουμε προγραμματίσει, νομίζω, 270 ράμπες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι η μόνη περίπτωση που παρενέβησε η Δημοτική Αστυνομία και τους είπα να είναι ιδιαίτερα αυστηροί σε αυτούς που καταπατούν τη ζώνη των ΑΜΕΑ και παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους για άλλα οχήματα, με αποτέλεσμα ο συμπολίτης με αναπηρία να μην μπορεί να παρκάρει και να κινηθεί μες στην πόλη. Επίσης έχουμε και άλλα εμπόδια που τίνεται στα πεζοδρόμια ή που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια σε σημεία που θέλουν να κινηθούν. Τα βλέπουμε καθημερινά όλα, γιατί η πόλη πρέπει να είναι, όπως λένε και οι φίλοι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, accessible. Δεν νοείται να μπορεί να έρθει άτομο με αναπηρία στο Ηράκλειο και να μπορεί να κυκλοφορήσει. Κάναμε πολλά, δεν είναι αρκετά όμως, θα κάνουμε κι άλλα. Ξέρετε, μου αρέσει αυτό που λέτε. Κάναμε αρκετά, θα κάνουμε περισσότερα. Ναι, γιατί πολλοί είναι κάθετοι. Κάναμε ό,τι έπρεπε. Όχι. Παραδέχεστε ότι θα μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα. Τελευταίο θέμα μας. Γιατί ξέρω πως βιάζεστε. Κύριε Δήμαρχε, ξέρετε ότι είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα η παιδική σταθμή. Κάθε χρόνο γίνεται μάχη στο Ηράκλειο. Ποια παιδιά θα μπουν και ποια δεν θα μπουν. Έτσι που το λέτε. Και εκεί έχουμε μεγάλες ελλείψεις. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτούμε, αντικειμενικά κρίνοντας, ότι το ποσοστό των παιδιών που έχουν μείνει έξω από παιδικούς σταθμούς είναι μικρότερο από κάθε άλλη φορά. Έχουμε το Δοπαφμά εκεί πέρα, επί πολλά χρόνια τον κύριο Βουρεξάκη, τώρα είναι και ο κύριος Φακουρέλης στην Προεδρία, οι οποίοι ασχολούνται διεξοδικά με τους παιδικούς σταθμούς, τους οποίους έχουν ευπρεπίσει, βέβαια, που δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Πρέπει να σας πω, κύριε Χιντηράκη, επί τη ευκαιρία, ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρές μειώσεις σε όλους τους παιδικούς σταθμούς από το Παχμάι. Έχουν μεγαλώσει οι κατηγορίες των ανθρώπων που απαλλάσσονται και έχουν μειωθεί τα τροφεία για τα παιδιά. Σε όσες κατηγορίες αυτό εκρίθηκε πως ήταν αναγκαίο. Όπως και τα δημοτικά τέλεια έχουν μειωθεί γενικότερα από το 2014. Ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα τώρα. Το ξέρετε αυτό. Θα σας έκανα μια ερώτηση. Το 2014 είχαμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε τα δημοτικά τέλη στο επίπεδο τα οικιακά, τα παραλάβαμε 0,78. Δύο χρόνια μετά κάναμε μια αύξηση περίπου 10%, η οποία διήρκησε δύο χρόνια. Μετά την καταργήσαμε αυτή την αύξηση. Και τώρα τα δημοτικά τέλη είναι 0,70, δηλαδή είναι λιγότερα, μιλάω για τα οικιακά, λιγότερα είναι πιο φθηνά από ό,τι όταν εμείς αναλάβαμε το Δήμο.
Και επίσης έχουμε κάνει πολύ σημαντικές μειώσεις στα κημητήρια και αλλού, παντού. Έχουμε κάνει μειώσεις των τελών. Άλλωστε αυτό δεν πρέπει, δεν επιβάλλεται να γίνεται και όταν μπορεί ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να ελαφέρουν οι υποχρεώσεις του. Μια δημοκρατία. Ερώτηση που μου βγαίνει όμως είναι η εξής. Ένας δήμαρχος που παραδίδει την τετραετία μπορεί να την ξανακερδίσει. Το να αφήνει χρήματα στην τράπεζα για τον επόμενο θα πει ότι δεν έκανε έργο ή ότι ήταν νοικοκύρης. Όπα. 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 Το έχω ξανακούσει αυτό. Εγώ έκανα μια ερώτηση. Πρώτα, κύριε Χιντηράκη, πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούω κριτική επειδή έχουμε λεφτά. Δεν είναι κριτική αυτή, μια ερώτηση έκανα. Όχι, όχι, δεν λέω για εσάς. Μια ερώτηση. Σας το λέτε τώρα, έχω ακούσει ισχυρή και μέσα στο δημοτικό σου. Τι τα μαζεύεις, τα τοκίζεις. Κατηγορούσα τον Γιώργο τον Κρατή, τον αντιδήμαρχο των οικονομικών. Τι τα μαζεύεις. Επομένως, να εξαιρέσω το γεγονός ότι μόνο που δεν είναι ατιμωτικό το να έχεις. Ατιμωτικό είναι. Να μην έχεις. Να έχεις άδειο ταμείο. Έτσι. Για να απορροφήσεις τα λεφτά, πρέπει να κάνεις συγκεκριμένο έργο. Πρέπει να κάνεις μελέτες για έργα. Όταν κάνεις μελέτες για έργα, πρέπει να έχεις ικανό αριθμό μηχανικών οι οποίοι θα δουλεύουν πάνω σε αυτό. Σωστά. Εδώ λοιπόν σας είπα και προηγουμένως ότι παραλάβαμε την τεχνική υπηρεσία με 12 μηχανικούς λιγότερους. Τώρα? Τώρα είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Στο ίδιο επίπεδο. Δεν έχουμε δυνατότητα να προσλάβουμε, ξέρετε. Ξέρω. Είναι λίγο παράξενο αυτό. Σε κανένα τομέα δεν έχουμε το δικαίωμα να προσλάβουμε προσωπικό. Πρέπει να κάνετε αλχημίες τουλάχιστον συνεχώς. Προχθές πήραμε μέσω ΑΣΕΠ ανθρώπους που ήταν σε κρεμότητα του 2009, ας πούμε. Άνθρωποι σε αβεβαιότητα τόσα χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε και μια υποχρέωση σοβαρή που εκκρεμεί, όπως ξέρετε, για την απένταξη του πολιτιστικού που είναι 12 εκατομμύρια. Σωστά, σωστά, ναι, ναι. Που θα πρέπει να τα αφαιρέσετε αυτά, συν δύο που μας προέκυψαν προημερών για το 2007. Άρα. Και θα πρέπει να αφαιρέσετε και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο είναι άλλα 35. Δηλαδή, ουσιαστικά το υπόλοιπο που παραμένει στο Ταμείο του Δήμου είναι 6, 7 ή 8 εκατομμύρια. Μάλιστα. Κατά τη δική μας αντίληψη χρήσεως των οικονομικών υποθέσεων του Δήμου. Έτσι πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να έχεις τα λεφτά για να μπορεί να πληρώσεις αυτά που χρωστάς, που μπορεί να μην χρειαστεί να τα πληρώσεις τώρα, να τα πληρώσεις λίγο αργότερα, πρέπει να έχεις τα λεφτά. Και εξοφλούμε επίσης το δάνειο που είχε πάρει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και καλά κάνουμε και το εξοφλούμε, γιατί ο Δήμος έχει. Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Είναι περίπου 100, για την ακρίβεια είναι 937.500 το χρόνο. Άρα εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις μας, έχουμε ένα απόθεμα. Και είμαστε και στη φυλακή που πιστεύω πως δεν θα χρειαστεί, γιατί έχουμε δίκιο και θα δικαιωθούμε από το δικαστήριο στην υπόθεση της απεντάξεως. Και τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Φαντάζομαι ότι εντωμεταξύ θα έχουν επιτραπεί και οι προσγύψεις, αν έχουν χαλαρώσει τα μέτρα από τους δαγιστές και παρακολούθηση, και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με πιο μεγάλα βήματα μπροστά. Κύριε Δήμαρχε, μου δώσατε αρκετές απαντήσεις. Πιστεύω και στους τηλεθεατές μας τη μία ώρα που κουβεντιάζουμε εδώ. Αλλά θα ήθελα κλείνοντας. Να πείτε σε ένα 17χρονο που θα ψηφίζει για πρώτη φορά, αλλά και στον παλιό ψηφοφόρο σας, γιατί πρέπει να σας ξαναδώσει την εμπιστοσύνη του. Θα του έλεγα να ρωτήσει τον μπαμπά του και τη μαμά του. Καταρχήν να το ρωτήσει αν είναι αθλητής. Αν μου λέει πως είναι αθλητής, θα του έλεγα να πάει να εκμεταλλευτεί τα προγράμματα που έχουμε για τον αθλητισμό και να αρχίσει να αθλείται αν δεν ήταν μέχρι τώρα αθλητής. Και ύστερα του πω να ρωτήσει τους γονείς του. Να του πούν τη γνώμη τους μόνο. Γιατί αυτό. Αν η καθημερινότητα του έγινε καλύτερη. Έγινε καλύτερη. Έστω και κατελάχιστον. Όχι ότι ανετράπει. Ότι άλλαξε εντελώς η ζωή του επί τα βελτίου, αλλά αν άλλαξε λίγο. Και σε ορισμένου τομεί που αυτοί το κρίνουν πως ήταν ικανοποιητική αυτή η αλλαγή. Να του πούν τη γνώμη τους. Να το κοιτάξει και ο ίδιος λίγο περισσότερο και να δει τι έκανε αυτή η δημοτική και υπό ποιες συνθήκες, κύριε Χιντηράκη. Προσέξτε. Οι συνθήκες της πενταετίας αυτής, το λένε δήμαρχοι που είναι πολύ πιο παλιοί από μένα, ήταν πρωτοφανείς. Μην ξεχάνετε τον νόμο 44-12 που αφορούσε τα δημόσια έργα. Που βγήκε από τις 8 Αυγούστου του 2016 και λειτουργούσε έως την άνοιξη του 2017. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κανένα έργο. Βέβαια, αυτό κάθε πολίτη δεν το μετράει, δεν το κοιτάζει. Κοιτάζει μόνο αν έγινε έργο. Αλλά εσείς όμως σας είναι μια δικαιολογία. Είχαμε έργα έτοιμα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα δημοπρατήσουμε και φάγαμε άλλους 8 μήνες μετά. Πήραμε καθυστέρηση δηλαδή εξαιτίας αυτής των αλλεπαγήρων τροποποιήσεων του νόμου, οι οποίες επερέβησαν τις 200 μέχρι την άνοιξη του 2017.
Θα λάβει αυτό υπόψη, θα λάβει υπόψη τα capital controls. Μάλιστα. Υπό τα οποία βιούμε ακόμη σήμερα, έτσι. Και θα μας κρίνει δίκαια με αυτόν τον τρόπο. Και η κρίση του θα είναι σεβαστή ούτως ή άλλως. Τελευταία ερώτηση. Ο Βασίλης Λαμπρινός θα παραδώσει στον επόμενο δήμαρχο ή στον Βασίλη Λαμπρινό έτοιμες μελέτες? Θα παραδώσει. Θα παραδώσει. Γιατί αυτό είναι το παράπονο κάθε δημάρχου που παραλαμβάνει, ότι δεν βρήκε τίποτα. Εγώ μπορώ να σας απαντήσω διεξοδικά πόσες βρήκα και από αυτές πόσες ήταν αξιοποιήσεις. Αν εσείς θα παραλάβετε, θα παραδώσετε στον επόμενο, αν είστε εσείς ή οποιοδήποτε. Βεβαίως θα παραδώσουμε μελέτες. Δεν ξέρω πόσες, αλλά θα παραδώσουμε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Βασίλης Λαμπρινός, Δήμαρχος Ηρακλείου. Καλό βράδυ.